πρώτο crash test για τον πρόχειρο κυκλικό κόμβο στην περιοχή του Άγια Νιχώστου σε ώρα αιχμής και πρώτη ημέρα ανοίγματος των σχολείων. Αυτές τις εικόνες κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός λίγο μετά τις 8 το πρωί. Έχει δώσει μεγάλη ανάσα στην περιοχή. Είμαι κάτοικος εδώ της περιοχής πολλά χρόνια. Αυτό το έργο το περιμέναμε πολλά χρόνια και είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει για την περιοχή μας. Και βέβαια έχει βελτιωθεί, διότι ξέρει ο καθένας που θα πάει. Δεν είναι σωρό τα αυτοκίνητα όπως ήταν παλιά. Σίγουρα βελτιώθηκε η κατάσταση, αλλά από ό,τι γνωρίζουμε εμείς, τουλάχιστον εδώ, σαν επαγγελματίες της περιοχής, θα έπρεπε να έχει γίνει συνδυασμός. Χρειάζονται να γίνουν και οι επόμενοι δύο κόμβοι που πρέπει να γίνουν μετά τη γέφυρα της Εθνικής, προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Όπως σημείωσαν αρκετοί οδηγοί και δημότες, με την επίμαχη παρέμβαση του Δήμου, η κυκλοφορία έχει βελτιωθεί στο επίμαχο σημείο. Ωστόσο, θα πρέπει να δημιουργηθεί αντίστοιχος κόμβος μετά την γέφυρα, ώστε να υπάρξει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στην ευρύτερη περιοχή. Υπολειτουργεί. Λίγο καλύτερα από την προηγούμενη φορά. Ειδικά σήμερα που είναι το crash test, που ανοίγουν και τα σχολεία, που κατεβαίνει πολλοί κόσμος, βλέπουμε ότι δεν φρακάρει όπως άλλες φορές. Φρακάρει ο δρόμος, ειδικά από το δρόμο της Ερίου προς τα κάτω. Εσείς βλέπετε να φεύγουν τα αυτοκίνητα. Εγώ βλέπω και έχει γίνει ένας περισσότερος πανσουρλισμός σήμερα. Και μπορεί στο επίμαχο σημείο να μην σχηματίζονται τεράστιες ουρές οχημάτων όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Όμως δημιουργούνται κυκλοφοριακά προβλήματα στους γύρω δρόμους και κυρίως μετά τη γέφυρα. Ένα τέταρτο 20 λεπτά στην καλύτερη περίπτωση. Πάτε από κάτω να δείτε το φρακάρισμα, πάτε πιο πάνω. Όχι μόνο εδώ. Θα πάμε σε άλλα σημεία. Εδώ πιο κάτω δείτε. Δείτε εκεί στον ΟΑΕΔ που έρχεται κάτω μεριά να δείτε το πρόβλημα. Πάτε να στρίψετε από Εθνική να μπείτε να δείτε το πρόβλημα. Δεν λύνεται με αυτό εδώ. Αυτά είναι ημιμέτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Περιφέρεια Κρήτης αναμένει την έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για τη δημιουργία πρόχειρου κόμβου μετά την γέφυρα, ζήτημα το οποίο, όπως φαίνεται, βρίσκεται στην τελική ευθεία. Αν και η Περιφέρεια, με βάση το σχεδιασμό της, δημιουργήσει ένα παρόμοιο κόμβο, θα βοηθήσει πάρα πολύ για όλη την ευρύτερη περιοχή, για όλο το ευρύτερο Ηράκλειο. Παρακαλούμε την Αποκεντρωμένη Διοίκηση να δώσει λύση προς την Περιφέρεια